Ερχόμαστε εδώ να συζητήσουμε σήμερα για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που βέβαια έχει τη συνέχειά του μέσα στον χρόνο. Είναι το νέο ασφαλιστικό τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, που βέβαια δεν είναι και τόσο νέο. Αποτελεί συνέχεια και κλιμάκωση τη αδιασφαλιστική νομοθεσία, η οποία απορρέει από τι αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και κοντά τρει δεκαετίε και υλοποιείται διαδοτικά από τι αστικέ κυβερνήσει με πιο πρόσφατο τον εμβληματικό νόμο -λεμιτόμο του Κατρούγκαλ, του ΣΥΡΙΖΑ, που βέβαια με το σπαθί του κέρδισε τότε από το εργατικό και συνταξιωτικό κίνημα το χαρακτηρισμό ψαλιδοχέρι. Ο νόμο του Κατρούγκαλου και η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων οδήγησε σε ποσοστά αναπλήρωση κάτω από το 40% του συντάξιμου μισθού από το 80% περίπου που ήταν την προηγούμενη δεκαετία. Θεσμοθετήθηκε η ρήτρα βιωσιμότητα των ταμείων, με την οποία έρεται η υποχρεωτική καταβολή των επικουρικών συντάξεων, που οδηγεί με ακρίβεια στη μετατροπή των συντάξεων σε φιλοδόρημα και ανοίγει ταυτόχρονα το δρόμο στην ιδιωτικοποίηση τη ασφάλιση. Διαχωρίστηκε η κύρια σύνταξη σε εθνική και ανταποδοτική, κάτι βέβαια που οδηγεί στην παροχή μια βασική σύνταξη φτώχεια από το κράτο και στην απόσυρση τη εγγύηση του κράτου από την ανταποδοτική σύνταξη. Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την ίδια στιγμή που ακυρώνει όλη τη βασική μορφή υπολογισμού του νόμου Κατρούγκαλου, διατηρεί ωστόσο και εδραιώνει οριστικά όλο το πλαίσιο των μειώσεων που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στις συντάξεις. Πάνω στο έδαφος αυτό ακριβώς πατά σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και βάζει σε νέα φάση την πορεία της παραπέρα ιδιωτικοποίησης της κοινωνικής ασφάλισης. Ο στρατηγικός στόχος που υπηρετούν όλες οι αντιασφαλιστικές ανατροπές είναι η ελάφρυνση των καπιταλιστών και του κράτους τους από το βάρος της κοινωνικής ασφάλισης, από την κατάκτηση των εργατών να παίρνουν πίσω μέσα από αυτήν ένα κομμάτι της κλεμμένης υπεραξίας που παράγουν. Η ιδιωτική ασφάλιση που ολοένα ενισχύεται στον καπιταλιστικό κόσμο αποτελεί πεδίο κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και προφανώς δεν πρόκειται για ασφάλιση, αφού χάνεται ο κοινωνικός αναδιανεμητικός χαρακτήρας και η αλληλεγγύη των γενεών. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών κυβερνήσεων και αρκετών αντίστοιχων επιτροπών σοφών το πώ το ασφαλιστικό σύστημα θα ανταποκρίνεται στι σύγχρονε νέε απαιτήσει του μεγάλου κεφαλαίου. Πώ δηλαδή θα συνδέεται με τη γενικότερη πορεία τη καπιταλιστική οικονομία Τη κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου, αλλά και τη δημοσιονομική σταθερότητα, με βάση του δείκτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των λοιπών θεσμών. Ξεκινώντα από τι επικουρικέ συντάξει, προωθείται η διαμόρφωση ενό νέου κλάδου ιδιωτική ασφάλιση μέσα στα πλαίσια του Ενιαίου Ταμείου Επικουρική Ασφάλιση και Εφάπαξ Παροχών, του ΕΤΑΕΠ δηλαδή. Ο οποίο θα λειτουργεί με βάση το αμυγό κεφαλαιοποιητικό σύστημα και μέσα από την υποχρεωτικότητα θα οδηγεί στο τζόγο αμοιβαίων κεφαλαίων και μετοχών τι εισφορέ των ασφαλισμένων, χωρί καμιά εγγύηση για το τι σύνταξη θα πάρουν. Μάλιστα, μα λένε κιόλα ότι οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να επιλέξουν και ποιον επενδυτικό φορέα θέλουν και ταυτόχρονα σε ποια κατηγορία χρηματιστηριακών προϊόντων θα τζογάρουν τι εισφορέ του. Α, θα είναι δηλαδή χαμηλού μεσαίου ή υψηλού ρίσκου. Το μοντέλο αυτό στην επικουρική αποτελεί προπομπό και για το εφάπαξ. Και μπορεί βέβαια το ξύλωμα του πουλόβερ να ξεκινάει από τις επικουρικές συντάξεις, όμως βασικός στόχος είναι η επέκταση της ιδιωτικοποίηση στο σύνολο της δημόσιας ασφάλισης. Στο επίκεντρο βρίσκεται το χτύπημα του ίδιου του πυρήνα της κοινωνικής ασφάλισης με τη μετατροπή της ασφάλισης σε αυστηρά ατομική υπόθεση. Πρέπει να σημειώσουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα ετήσια κατά κεφαλήν ασφάλιστρα, δηλαδή αυτά που πληρώνει κατά μέσο όρο ο κάθε άνθρωπο σε ιδιωτικέ ασφαλιστικέ εταιρείε, είναι σχεδόν 2.000 ευρώ. Ενώ στην Ελλάδα φτάνουν τα 360, το 18 μισό δηλαδή τη 100 του μέσου όρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα πιο έντονη είναι η διαφορά στι ασφαλίσει ζωή, όπου η Ελλάδα είναι μόλι το 14% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται λοιπόν κατανοητό τι τεράστιο περιθώριο κερδοφορίας βλέπουν οι μονοπωλιακοί ασφαλιστικοί όμιλοι στην Ελλάδα και γιατί πιέζουν συνεχώς ώστε να προχωρήσουν οι αντιασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις. Είναι φανερό, συνάδελφοι, ότι η περιβόητη κεφαλαιοποίηση ωφελεί τους επιχειρηματίες και πτωχεύει τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Μια ματιά στην ασπής που μέχρι και σήμερα εκρεμούν χιλιάδες αποζημιώσεις όσων πλήγηκαν από το Λουκέτο που έβαλε τότε, δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι ψάχνουν στο δίκιο τους στα δικαστήρια, πληρώνοντας μεγάλα ποσά, μια ματιά στην Ένρον, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο επαγγελματικό ταμείο εδώ των φαρμακοϊπαλλήλων, με μείωση συντάξεων 80% και μείωση στο ΕΦΑΠΑΞ 64%, Όλα αυτά αποκαλύπτουν τον κόλαφο που δημιουργεί για του εργαζόμενου η αντικατάσταση τη ανταποδοτικότητα και τη αλληλεγγύη των γενεών από τον τζόγο τη κεφαλαιοποίηση στην ασφάλιση. Αλλά μπορούμε να πάμε και σε ένα πιο φρέσκο παράδειγμα, το καινούριο επαγγελματικό ταμείο του προσωπικού των εταιριών του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια, όπου στο καταστατικό του αναφέρεται ότι ο κλάδος συνταξιοδοτικών παροχών εφαρμόζει το κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορισμένης εισφοράς, αλλά δεν εγγυάται το ύψο τη εφάπαξ παροχή, ούτε το ύψο τη επενδυτική απόδοση, ούτε το ύψο των επενδυτικών εξόδων. Αυτά που πάνω κάτω δηλαδή προβλέπονται σε όλα τα καταστατικά των επαγγελματικών ταμείων που έχουν ιδρυθεί από το 2013 μέχρι σήμερα. Δεν είναι όμω μόνο οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι τη ιδιωτική ασφάλιση που απειλούν του εργαζόμενου. Σε κάθε σκαμπανέβασμα του εργασιακού βίου οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι επιστήμονε, οι φτωχοί αγρότε είναι εκτεθειμένοι. Τι γίνεται, για παράδειγμα, σε περιόδου που κάποιο χάνει τη δουλειά του και δεν έχει εισόδημα. Στα ιδιωτικά ασφαλιστικά σχήματα, και εφόσον δεν μπορεί να συνεχίζει να καταβάλει φορέ, μένει ανασφάλιστο. Δηλαδή, μένει μετέωρο και ο ίδιο, αλλά και η οικογένειά του. Όχι μόνο σε σχέση με τη μελλοντική του σύνταξη, αφού στον περιβόητο ατομικό κουμπαρά φυσικά και δεν μπαίνει τίποτα, αλλά και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στην κάλυψη, σε οποιαδήποτε άλλη παροχή. Άλλωστε, η ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης πηγαίνει χέρι-χέρι με την εμπορευματοποίηση της υγείας, με τους ασφαλισμένους από τη μια να μετατρέπονται σε επενδυτές και από την άλλη σε πελάτες. Στον αέρα βρίσκονται και οι εργαζόμενοι που θα αναγκάζονται να σταματήσουν τη δουλειά λόγω εργατικού ατυχήματος, όπως και οι οικογένειες σε περιπτώσεις θανάτου, του οποίου ο περιβόητος κουμπαράς του εργαζόμενου δεν θα επαρκεί για να αποδοθεί η σύνταξη χειρίας. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, η επίθεση στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με την επίθεση στους μισθούς, στις συλλογικέ συμβάσει, με την αλλαγή προς το χειρότερο στις εργασιακές σχέσεις. Δεν αφορά φυσικά μόνο τη σύνταξη, αφορά τις παροχές των ταμείων και του κράτους στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, στους χώρους δουλειάς, αφορά την πρόνοια, αφορά καθέναν από εμά, όλους τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα τους νέους και τις νέες. Η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αποφάσεις του Eurogroup ουσιαστικά διαμορφώνουν και το πλαίσιο για την καρατόμηση των κρατικών κονδυλίων για την ασφάλιση, την υγεία και την πρόνοια της λαϊκής οικογένειας. Τι επιδιώκουν επιδιώκουν παραμονή στην εργασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ώστε να διασφαλίζεται η περιβόητη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, επιδιώκουν τη μείωση του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους μέσω των στοχευμένων μειώσεων στις εργοδοτικές εισφορές. Και εδώ πρέπει να πούμε, συνάδελφοι, και να είναι καθαρό, ότι η εισφορά που καταβάλλεται από τους εργοδότες και από την οποία σχεδόν απαλλάσσονται σήμερα, είναι μέρος του εργατικού μισθού. Η μείωση των εργοδοτικών εισφορών επιστρέφει στους κεφαλαιοκράτες μεγαλύτερο μέρος από την υπεραξία που σταθερά αρπάζουν από τους εργάτες. Την ίδια στιγμή που χρωστούν στον ΕΦΚΑ πάνω από 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιδιώκουν καθορισμένες εισφορές και αβέβαιες παροχές στη βάση της ανταποδοτικότητας, ώστε να επιτυγχάνεται, όπως λένε, μια ισόρροπη σχέση μεταξύ των εισφορών και των δικαιωμάτων. Επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ των ετών εργασίας και των ετών σύνταξης, δηλαδή αύξηση των ορίων στην ηλικία συνταξιοδότησης. Ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων πρόορου συνταξιοδότησης, τόσο για όλους τους εργαζόμενους, όσο και σχετικά με επαγγέλματα, όπως είναι τα βαρέα και τα ανθιγύνα, που αποτελούν ουσιαστικά ένα πέπλο προστασίας για επαγγέλματα, στα οποία η επικινδυνότητα κατά την άσκησή του είναι ιδιαίτερα σύνθετη και αυξημένη. Και βέβαια, ο θεσμός των βαρέων είναι ένας θεσμός που έχει κατακτηθεί με σκληρούς αγώνες. Μην πάμε μακριά, σήμερα κιόλας ο ΣΕΒ προσέφηγε στο ΣΤΕ για να, για να εξαιρεθούν από τα βαρέα οι εργαζόμενοι του λιμανιού, οι εργαζόμενοι στην Κόσκο. Είναι συντονισμένη λοιπόν η επιχείρηση. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί διάφορα επικοινωνιακά τερτύπια βέβαια και διάφορα επιχειρήματα για να μας πείσει να αποδεκτούμε την αντιασφαλιστική επίθεση ως ωφέλιμη. Για παράδειγμα, λέει ότι σε μια μερίδα εργαζόμενων θα υπάρχουν αυξήσει στις επικουρικές του συντάξεις με βάση τις αντισυνταγματικές περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου. Αυξήσει μπορεί να υπάρξουν σε ένα μικρό μέρος που θα είναι όμως και αυτές παροδικές, δεδομένου ότι το όριο της συνταξιοδοτικής δαπάνης είναι αυστηρά καθορισμένο ως και το 2060 με βάση τους μνημονιακούς νόμους. Μα λένε επίση για τι παριβόητε παράνομε συντάξει, που όμω, αν το ψάξει κανεί καλά, δεν ξεπερνούν το 0,6% του συνόλου των συντάξεων. Όσο βεβαίω για του ισχυρισμού που συνδέουν τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων με τη μείωση των συντάξεων και τη χειροτέρευση των όρων συνταξιοδότηση, αυτά ακριβώ τα επιχειρήματα αποσκοπούν στο να μετατοπιστούν οι ευθύνε από το κράτο και την εργοδοσία στι πλάτε των εργαζόμενων. Η πλουτοκρατία και οι κυβερνήσει τη συνεχώ και για πάνω από 60 χρόνια λέει, τα, λέει, λατούν τα αποθεματικά των ταμείων. Τα παρακρατούσαν άτοκα για να εξασφαλίζουν τσάμπα χρήμα στι επιχειρήσει. Τεράστια κεφάλαια που οδηγήθηκαν με πολιτικέ αποφάσει για δεκαετίε άτοκα στην Τράπεζα τη Ελλάδα χρηματοδότησαν την ανάπτυξη του κεφαλαίου στη χώρα μα. Έγιναν με λίγα λόγια δανεικά και αγύριστα. Μετατράπηκαν σε βιομηχανίε, καράβια, τράπεζε και επιχειρήσει. Για την περίοδο από το 1951 ως το 1975, οι απώλειες υπολογίζονται σε 58 δις ευρώ. Πάνω από 3,5 δις ευρώ ήταν οι ζημιές των ασφαλιστικών ταμείων στο χρηματιστήριο την περίοδο 1999-2002 και πάνω από 13 δις με το τελευταίο κούρεμα. Ούτε βέβαια μπορούμε να ανεχτούμε το επιχείρημα για την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και την ενεργογύρανση. Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας σήμερα, η τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος, ο παραγόμενος πλούτος δημιουργούν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να ζουν περισσότερα χρόνια εκτός παραγωγής, να ξεκουραστούν και να διαθέσουν το χρόνο τους όπως αυτοί θέλουν. Και όχι βέβαια όπως επιθυμούν οι καπιταλιστές και οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι που προσπαθούν να επιβάλλουν την απασχόληση μέχρι τα βαθιά γεράματα για να συγκεντρώνουν περισσότερη υπεραξία. Αφήνουμε λοιπόν αυτά τα επιχειρήματα για τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό της ΠΑΣ και της ΔΑ και του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι και αλλιώς οι δυνάμεις αυτές ενεργητικά στηρίζουν τη στρατηγική του μεγάλου κεφαλαίου. Δέχονται τα κριτήρια της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του. Δέχονται τα κριτήρια των αντοχών της οικονομίας. Έχουν μπει στα γεμάτα στην ίδρυση επαγγελματικών ταμείων και στη διαχείρισή τους. Στο χωρό έχει μπει ασφαλώ και η πλειοψηφία τη ΓΕΣΕΕ με τη συμφωνία τη για την ίδρυση Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου με το ΣΕΒ. Έσπεραν και σπέρνουν όλοι αυτοί μέσα στου εργαζόμενου, μαζί με την εργοδοσία και τι κυβερνήσει, το δηλητήριο του διαχωρισμού, τη διαφοροποίηση, τη εξαίρεση, ότι Εμά δεν μα αφορά το ένα, του άλλου δεν αφορά το άλλο, υποσκάπτοντα έτσι την αναγκαία ενότητα των εργαζόμενων για να αντιμετωπίσουν την, ασφαλιστική, την αντιασφαλιστική λέλαπα διαχρονικά. Πρέπει να του αφήσουμε στην άκρη και πρέπει να πάνε στη θέση που του αξίζει από το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Συνάδελφοι, η λογιστική και η οικονομική διαχειριστική λογική που αντιμετωπίζει την κοινωνική ασφάλιση ω κόστο πρέπει να απορριφθεί κατηγορηματικά από τους εργαζόμενους και τους ασφαλισμένους. Το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης πρώτα και κύρια είναι ζήτημα πολιτικό, ταξικό, αποτελεί δικαίωμα για τον εργαζόμενο. Δικαίωμα που προέρχεται από το γεγονός ότι αυτό είναι ο δημιουργός του παραγόμενου πλούτου και πρέπει να έχει ένα ισχυρό πλέγμα προστατησίας απέναντι στο εκμεταλλευτικό σύστημα ένα σύστημα που επιδεινώνει καθημερινά τη ζωή του, που εντατικοποιεί την εργασία, επιβαρύνει την υγεία, έχει βάλει βάσεις για εργασία μέχρι τα βαθιά γεράματα. Η κοινωνική ασφάλιση είναι κατάκτηση των εργαζόμενων, που προέκυψε μετά από σκληρούς αγώνες. Πρέπει λοιπόν σήμερα να ξεσηκωθεί κίνημα ανάσχεση της νέας επίθεσης από όλου εμάς, Εργαζόμενου, συνταξιούχου, αυτοαπασχολούμενου, επιστήμονε, γυναίκε, του νέου και τι νέε, να βάλουμε εμπόδια στα σχέδια κυβέρνηση μεγαλοεργοδοσία, να του κόψουμε τη φόρα. Οι μεγάλοι αγώνε που αναπτύχθηκαν σε προηγούμενε περιόδου, δεν πρέπει να το ξεχνάμε και πρέπει να το υπενθυμίζουμε και στου συναδέλφου μα, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην υπεράσπιση του κοινωνικού χαρακτήρα τη ασφάλιση. Έβαλαν εμπόδια στην ολοκλήρωση των αντιασφαλιστικών ανατροπών. Ήταν αγώνε που μπήκαν καρφί στο μάτι όσων πίστευαν ότι θα ξεμπερδέψουν έτσι εύκολα με αυτό το κατακτημένο δικαίωμα των εργαζόμενων. Ακόμα μιλούν για τι κινητοποιήσει την περίοδο που περνούσε ο αντιασφαλιστικό νόμο Γιαννίτσι κατόπιν τη Πετραλιά μέχρι και ο νόμος Λεμιτόμος του Κατρούγκαλου. Σήμερα, συναδέλφοι και συνάδελφοι, και μπροστά στη νέα αρχιτεκτονική που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το ασφαλιστικό και που βεβαίως δεν θα αφήσει τίποτα από όσα ξέρουμε από την κοινωνική ασφάλιση, σήμερα είναι η ώρα να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες και να απαιτήσουμε ενιαίο υποχρεωτικό αποκλειστικά δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που θα εξασφαλίζει συντάξεις και παροχές για όλους, αντίστοιχες των αναγκών μας. Σε ενιαίο μέτωπο πρέπει να δώσουμε τη μάχη για να διασωθεί ο θεσμό τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση, αλλά και να βελτιωθεί για να στηρίζει ουσιαστικά τα κοινωνικά δικαιώματα τη εργατική λαϊκή οικογένεια. Η κοινωνική ασφάλιση πρέπει να είναι υποχρεωτική, καθολική και να ανήκει στην ευθύνη του κράτου και τη εργοδοσία. Έτσι μόνο θα μπορεί να προσφέρει αξιοπρεπή συντάξει, δωρεάν ανθρώπινη περίθαλψη και επαρκή παροχέ πρόνοια. Υπάρχουν σήμερα υλικέ προποθέσει Όμω η καπιταλιστική κερδοφορία είναι αυτή που μπαίνει εμπόδιο και προωθεί όλο και πιο αντιδραστικά σχήματα. Σήμερα είναι επίκαιρη όσο ποτέ η πάλι για δημόσια και δωρεάν καθολική ασφάλιση στη βάση των σύγχρονων εργατικών αναγκών. Όμω προποθέτει ασφαλώ τη σύγκρουση με το μεγάλο κεφάλαιο και τι κυβερνήσει του, τη σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλου αυτού δηλαδή που εμποδίζουν αυτή τη δυνατότητα, γιατί ακριβώ δεν συνάδει με την καπιταλιστική κερδοφορία οι κατακτήσεις και στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης για την εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώματα, όταν τα μέσα παραγωγής ήρθαν στα δικά τους χέρια και ο σχεδιασμός στην οικονομία και την παραγωγή γινόταν για την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας και των ανθρώπων που παράγουν και όχι για το κέρδος, είναι ακριβώς αυτό που δείχνει το δρόμο. <και> Συνάδελφοι και συναδέλφισες, οι ίδιες οι εξελίξεις σήμερα εξαλείφουν τους διαχωρισμούς που διαιρούν τους εργαζόμενους και λειτουργούν ανασταλτικά στον ενιαίο αγώνα τους απέναντι στην αντιασφαλιστική επίθεση. Τα μέτρα δεν εξαιρούν κανένα. Εργαζόμενο, αυταοπασχολούμενο, επιστήμονα, φτωχό, αγρότη, συνταξιούχο. Δεν αφορούν συγκεκριμένα ταμεία οι κατηγορίες. Μόνο, δεν αφορούν μόνο αυτούς που θα πρωτομπούν στην ασφάλιση με το νέο σύστημα. Δηλαδή τους νέους ανθρώπους που μπαίνουν και στην παραγωγή με επιδεινωμένους όρους. Ούτε αφορά όσου βγουν στη σύνταξη τα επόμενα χρόνια και βλέπουν καθημερινά αλλαγέ στα όρια και στα ποσά. Αφορούν και του ήδη συνταξιούχου, που αντιμετωπίζουν συνεχώ νέε περικοπέ. Γι' αυτό και δεν περισσεύει κανένα από αυτόν τον αγώνα, που πρέπει να είναι ενιαίο, μασικός, ταξικό. Κάθε εργαζόμενο, κάθε σωματείο, κάθε τίμιο συνδικαλιστή πρέπει να πάρει τη θέση του σε αυτό το μετερίζει να παλέψουμε για δημόσια υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για όλους τους εργαζόμενους, ντόπιου και μετανάστες και για τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους. Για ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που περιλαμβάνει τα συνταξιδοτικά δικαιώματα, τις υπηρεσίες πρόληψης και αποκατάστασης της υγείας, τις παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Να καταργηθεί η ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της υγείας και της πρόνοιας και του φαρμάκου για αυστηρό πλαίσιο υγιεινή και ασφάλεια στους τόπου δουλειά, με τη συμμετοχή και τον έλεγχο των εργαζόμενων για την αντιμετώπιση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Για την προστασία από τον επαγγελματικό κίνδυνο για όλε τι κατηγορίε εργαζομένων, ντόπιων και μεταναστών, ανεξάρτητα από εργασιακή σχέση για την προστασία της μητρότητας, τη φροντίδα και αγωγή της βρεφικής και παιδικής ηλικία, των αμαία και των οικογενειών τους, των ηλικιωμένων και των χρονίως πασχόντων, των πολυτέκνων και μονογονεϊκών οικογενειών. Να παλέψουμε για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με χρηματοδότηση 100% από το κράτος. Για κατάργηση τη συμμετοχή στα φάρμακα των ανέργων, των ατόμων με αναπηρία, όσων αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή την κατώτατη σύνταξη, καθώ και όλων όσοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα για την αποκατάσταση των απολειών μας, να επιστραφούν όλα όσα μας έχουν αφαιρέσει, τα κλεμμένα από τα αποθεματικά των ταμείων, να πληρώσει μεγαλοεργοδοσία και το κράτος γι' αυτά. Λέμε όχι συναδέλφεις και συνάδελφοι στους μισθούς και στις συντάξεις πτωχοκομείου. Κανένας εργαζόμενος κάτω από τα 7,51, καμιά σύνταξη κάτω από τα 600 ευρώ. Αυξήσει σε μισθούς και συντάξεις. Σύνταξη στα 60 χρόνια για τους άνδρες και στα 55 για τις γυναίκες στα 55 και 50 αντίστοιχα για τα βαρέα και ανθιγυνά επαγγέλματα. Συναδέλφισε και συνάδελφοι, προχωράμε αποφασιστικά για τα συλλαλητήρια στι 30 του Νοέμβρη, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι που πήραν και την πρωτοβουλία αυτή μέσα από τη συντονιστική του Επιτροπή Αγώνα. Στηρίζουμε την κινητοποίηση των συνταξιούχων στι 14 Δεκέμβρη για τη διεκδίκηση του δώρου που του κατάργησαν. Σχεδιάζουμε την κλιμάκωση. Αυτή είναι η αρχή. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Σε κάθε σωματείο, σε κάθε χώρο δουλειά, σε κάθε γειτονιά οι εργαζόμενοι πρέπει να συζητήσουν, να οργανωθούν και να αποφασίσουν τα βήματα τη πάλη του για αυτό το κορυφαίο ζήτημα, σε συνδυασμό και με τα ιδιαίτερα ζητήματα που παλεύουν σε κάθε κλάδο και εργασιακό χώρο. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε με όλε μα τι δυνάμει αυτή τη δουλειά, να στηρίξουμε με όλε μα τι δυνάμει αυτή την προσπάθεια, κάθε αγωνιστική πρωτοβουλία που θα πάρουν οι εργαζόμενοι σε αυτή την κατεύθυνση.